και δεν θα χάσετε. Έχω ρίξει τόσο γέλιο με τη Μίνα Ορφανού. Γιατί είναι αφασία, είναι stand-up comedy, ρόλο από μόνη τη. Τι κάνει, Μίνα μου? Εντάξει, το Θεό, μια χαρά. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ, τιμή μου που με καλέσατε. Εμάς τιμή μας που είσαι εδώ, γιατί είσαι έτσι ένας άνθρωπος με θετική ενέργεια. Εκπέμπεις θετική ενέργεια, στο έχουν ξαναπεί. Πολύ. Οπότε δεν σου κάνω και κανένα κοπλιμέντο το οποίο θα σε συγκινήσει. Παιδιά, λίγο πριν πέσει το σήμα μου λέει: τα ξέρεις και τα άλλα. Μαγειρεύω, κάνω κρέμες. Χρυσοχέρα είσαι και ζωγράφος, τα κάνεις όλα. Όλα. Για πες μου λίγο για αυτά όλα τα ταλέντα σου. Καταρχήν θέλω να δούμε κάποια πλάνα από το γύρισμα που κάναμε στο σπίτι σου με τη Μέρη Αρώνη, όπου σε είδαμε σε ρόλο ζωγράφου και μάλιστα σε πιάσαμε παυτοφόρο. Βλέπουμε εδώ, μας εξηγούσες και τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Έχω ένα θέμα. Όταν ζωγραφίζω, δεν μπορώ το καβαλέτο, το τρίποδο. Α, θέλεις να είσαι όρθια, ε? Ναι. Λειτουργείς καλύτερα έτσι? Ναι, θέλω να είναι σταθερό το τελάρο μου. Βασικά, είναι το στυλ που ζωγραφίζω. Βλέπουμε εδώ και κάποιους πίνακες. Είσαι πολύ καλή. Δηλαδή, κάνεις περίπλοκα τοπία, δεν είναι ότι κάνεις ένα απλό σκίτσο, αυτό εννοώ. Ναι, η ζωγραφική μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είμαι σε πολλά θέματα. Δηλαδή? Γυμνό, πορτρέτα, τοπία, νεκρά φύση. Πώς ξεκίνησε έτσι, δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το χέρι σου πιάνει και άρχισες να ζωγραφίζεις? Βασικά ένα χέρι όταν καταλάβεις ότι πάει προς τα εκεί, δεν είναι από την πιο μικρή ηλικία, είναι όταν πια ξεπεράσουμε λίγο τη δεκαετία, ναι, από την ημέρα που έχουμε γεννηθεί και βλέπουμε ότι τελικά η γραμμή πάει ευθεία, μπορούμε να κάνουμε πολλά θέματα. Δηλαδή εμένα η πρώτη μου ζωγραφική ήταν δευτέρα γυμνασίου. Ενώ δηλαδή τα άλλα παιδιά στο σχολείο ζωγράφιζαν στα γράφουν στα τετράδια, εσύ ζωγράφισες. Ζωγράφισες, να υποθέσω κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε βιβλίο ή τετράδιο που να μην έχω μια ζωγραφική ή πέντε ζωγραφικές πάνω στο φύλλο. Μίνα μου, ισχύει ότι βγάζεις λεφτά από τη ζωγραφική, δηλαδή αυτό είναι το βασικό σου επάγγελμα και όχι η υποκριτική? Λοιπόν, έβγαζα λεφτά. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να βγάλω πολλά λεφτά, γιατί πλέον είναι η κρίση, το οποίο ο άλλος δεν θα δώσει λεφτά για ένα πίνακα. Ναι. Πειράζει όμως. Είναι ακριβή η πίνακα σου, δηλαδή? Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ ακριβή. Είναι λογικές τιμές που μπορεί κάποιος να πάρει ένα πίνακα και να έχει ένα πίνακά μου μέσα στο σπίτι του. Mm-hmm. Αλλά είμαι τυχερή γιατί έχω πουλήσει αρκετούς. Και έχω χαρίσει και πάρα πολλούς. Αλήθεια. Ναι. Θα ξέρουμε, ας έχουμε στα υπόψη μας όταν χρειαστούμε κάτι για ένα καινούργιο σαλόνι, χιούμορ κάνω. Γιατί όχι, με πολύ χαρά. Μίνα μου, λοιπόν, όταν προβάλαμε τη συνέντευξή σου όλο στο γραφείο του FT TV, μιλήσαμε για το πόσο ακομπλεξάριστη είσαι και παραδέχτηκες ότι έχεις κάνει μπότοξ. Και μάλιστα, ξέρεις, το πες με έναν τρόπο, λες και έλεγες, έφαγα το πρωινό μου και ήταν αυγά με πατάτες. Τα αυγά θα τα φάμε χωρίς κρόκο και τις πατάτες καθόλου. Λοιπόν, είμαι ακομπλεξάριστη γιατί αν. Δεν θέλω να πάω με το κατεστημένο. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτή τη γη, που είμαστε αμέτρητοι, έχει ο καθένας την προσωπικότητά του. Είναι κακό κάποιος να έρθει, είτε και έχεις παντρευτεί, είτε είναι η γυναίκα, είτε είναι ο άντρας, είτε είναι η μαμά, ο μπαμπάς, να έρθει να σου βάλει όρια και να σε βάλει σε πλαίσια. Mm-hmm. Ο γονιός έχει το δικαίωμα το παιδί του να το προστατέψει μέχρι την ημέρα που θα πάει 18 χρονών και μετά θα είναι ανεξάρτητο. Πλέον μπορεί να φύγει, να πάει να κάνει τη δική του δουλειά, να πιάσει το δικό του σπίτι. Δηλαδή να αρχίσει πλέον να αποβάλει τη μητρότητα. Η μητρότητα έχει ένα όριο. Εννοείς να πατήσει γερά στα πόδια του. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσεις και για τη σχέση και με τους γονείς και με τη μητέρα σου που είχα μάθει ότι έτσι για κάποια χρόνια δεν ήσασταν πολύ κοντά, όμως τώρα χαίρεσαι πάρα πολύ γιατί και πάλι έχουν αποκατασταθεί έτσι η επικοινωνία και οι σχέσεις. Ναι. Πες μου λίγο τι σου είπα όταν βλέπατε τη δική σου συνέντευξη που έτσι έλεγες ότι για τον μπότοξ και ότι κάνεις μπότοξ. Λέω, Αλεξάνδρε, θα τη δούμε την εκπομπή. Μου λέει ναι, στο δωμάτιό μου. Γιατί ήμουν πευκάκι. Βλέπουμε την εκπομπή. Εντάξει, εγώ ακόμα δεν έκανα το καλοκαιρινό μου το τοξάκι. Και λέει σε μια φάση, Αλεξάνδρα, τον έκαψε στο γιατρό σου. Γιατί? Γιατί πάνε και το πόδι της Χίνας. Γιατί μίλησες, λέει, τόσο ανοιχτά, αλλά το πόδι της Χίνας ναι. Πόδι της Χίνας. Και τι να κάνουμε, παιδιά, μόνοι κάνουμε τον πότσο, ξαναφάμε πάπια από εκείνου μετά. Γιατί εμείς οι γυναίκες, Μίνα, θεωρείς, έχουμε αυτό το θέμα, έτσι, αυτό το φόβο με το γύρας και τη φθορά του χρόνου? Είναι θέμα ανασφάλειας. Λοιπόν. Με το δικό μου σκεπτικό θα το αναλύσω αυτό. Όταν
γεννιέσαι. Ναι. Το θέμα δεν είναι να γεννηθείς γυναίκα, είναι να γίνεις γυναίκα. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει άσχημη γυναίκα στον πλανήτη, δηλαδή ακόμα και η τροφαντούλα είναι όμορφη για μένα. Γιατί κάθε μια έχει τη δική της ομορφιά. Όμορφη δεν λέω αυτή που θα δω εξώφυλλο σε ένα περιοδικό. Ναι, κατά ανάγκη. Λοιπόν, όχι. Όμορφες είναι όλες οι γυναίκες. Απλά τι γίνεται. Κάποιες ατέλειες πρέπει να τις διορθώνουμε πάνω μας. Δηλαδή, εγώ προσωπικά φοβάμαι τα γεράματα. Δηλαδή, ξέρω ότι το δέρμα μου τώρα είναι ωραίο και λίγο. Και απαλό. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Και απαλό. Αλλά όταν θα μεγαλώνω, γιατί όταν θα μεγαλώνω θα πρέπει να φτάσω στην ηλικία. Καμιά φορά ένας δημοσιογράφος με ρώτησε σε μια εκπομπή, πώς αισθάνεσαι, πώς δεν αισθάνεσαι, συγγνώμη, όταν θα πας 60, όταν θα πάω 60, έλα τότε να με ρωτήσεις και να σου πω το πώς αισθάνομαι. Σωστά. Τώρα είμαι νέα. Είναι άσχημο να σκέφτεσαι ότι μετά από χρόνια θα έχεις αλλάξει την εμφάνιση. Είναι άσχημο. Νιώθεις όμορφη σε φλερτάρουν? Νιώθω όμορφη, νιώθω άσχημη. Έχω πολλά συναισθήματα με την εμφάνισή μου. Δηλαδή άλλες φορές νιώθω τόσο super duper και άλλες φορές νιώθω πάρα πολύ άσχημη. Σε φλερτάρουνε? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν δίνω μάλλον κι εγώ δικαιώματα. Κάνεις το πρώτο βήμα όταν σου αρέσει ένας άντρας? Ποτέ, ποτέ. Έχεις ερωτευτεί? Δεν έχω ερωτευτεί, έχω αγαπήσει. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Και γιατί δεν υπάρχει ακόμα αυτή η αγάπη στη ζωή σου? Εντάξει. Όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Mm. Αρκεί όταν τελειώσει να μην υπάρχουν μίση και κακίες. Σωστό. Γιατί πρέπει να ζυγίζουμε πάντα τα καλά. Ποιος τύπος άντρας σου αρέσει και σου κεντρίζει το ενδιαφέρον και το βλέμμα? Όχι γυμνασμένοι. Οπότε. Ένα. Να μην έχουν πολλά μαλλιά. Λοιπόν, όχι. Μ' αρέσει ο άντρας, ο νορμάλ. Δηλαδή δεν μ' αρέσει. Ο καθημερινός, ο ανθρώπινος, όχι αυτός που θα τον δεις εξώφυλλο και θα έχει αυτή τη φιλαρέσκεια που κάποια στιγμή θα σε αγχώσει. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει ο άντρας που καλοπίζεται πιο πολύ από μένα. Εγώ μέσα σε 10 λεπτά έχω κάνει μπάνιο, έχω φτιάξει μαλλιά, έχω μακιγιαριστεί, είμαι έτοιμη. Δεν μπορώ τον άντρα που είναι ψήρα. Α, όχι, εντάξει. Τα κάνω εγώ. Τότε κούκλα μου να το πω και φιλενάδα να πάμε και βόλτα μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρόλα αυτά, μιας και είμαστε εν μέσω Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι. Συγκεντρώσαμε τους πιο σεξι αθλητές. Είναι σε πολλά αθλήματα έτσι δραστηριοποιούνται. Το θέμα είναι ότι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ένα σημείο κατά τεθέν. Κοιλιακούς, όμορφο πρόσωπο και πολλές κατακτήσεις. Δες το. Τώρα θες να μου πεις ότι από αυτούς τους κούκλους δεν σου άρεσε κανένα? Θες μια απάντηση? Ναι. Είναι άντρες γλάστρες. Τι εννοεί? Δεν υπάρχει. Γιατί κατά ανάγκη όποιος έτσι τόσο ωραίος άντρας είναι και άντρας γλάστρα για γιατί σένα? Ξέρουν... Δηλαδή, γιατί μπαίνει αυτή η ταμπέλα σε έναν όμορφο άνθρωπο? Γιατί ξέρουν ότι είναι ωραίοι και το παίζουν ιστορία. Λοιπόν, γιατί με τη θεωρία αυτή έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Mm-hmm. Θεωρείς λοιπόν ότι ένας πολύ ωραίος άντρας δεν μπορεί να αγαπήσει τόσο όσο μπορεί να αγαπηθεί, γιατί αγαπάει περισσότερο τον εαυτό του από τον άνθρωπο που έχει δίπλα του? Πλέον ζούμε σε μια ουτοπία, δηλαδή δεν υπάρχει συναίσθημα και δεν υπάρχει ανθρωπιά σε αυτή τη στάση. Δηλαδή τώρα βλέπεις τον άλλο από εμφάνιση. Δηλαδή είχα γνωστή που με έλεγε ας είναι κούκλος, αλλά ας είναι και βούρλο. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα ένα βούρλο δίπλα μου. Mm-hmm. Αυτό όμως σημαίνει ότι απριόρ και από την αρχή λες ότι ένας ωραίος άντρας είναι και χαζός. Αποκλείεται να συνδυάζει ένας όμορφος άντρας και κάποια άλλα χαρακτηριστικά? Πούντος να τον βρούμε. Έναν τέτοιο θέλουμε. Και όμορφο και έξυπνο για τη Μίνα. Όχι, δεν θέλω να είναι όμορφος. Θέλω να είναι. Με κυλίτσα. Κεφαλακρίτσα μου, όχι κούκλα μου. Θέλω τον άντρα τον νορμάλ. Δηλαδή να μην τον είναι. Τον καθημερινό. Ναι, τον καθημερινό. Θα ανοίξει την πόρτα και θα τον δεις και μπροστά σου. Δεν ναι. Θα ανοίξει το περιοδικό και θα τον δεις μόνο. Όχι. Και δεν έχει τύχει να γνωρίσεις κάποιον τέτοιο στο περιβάλλον σου, στη γειτονιά σου, στη δουλειά, έναν άντρα καθημερινό? Στη δουλειά μου, όχι. Όχι. Εξάλλου, η αλήθεια είναι τώρα ότι επειδή δουλεύω, εγώ δεν έχω θέμα να πω έχω σχέση. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις αν έχω σχέση, θα σου πω χήμα. Όχι, τώρα δεν έχω, γιατί εντάξει, χώρισα. Ναι. Μέσα στον άνθρωπο είναι και αυτό. Καλά, λοιπόν, εννοείται, μέσα στη ζωή είναι όλα. Ναι, και εγώ δεν περνάμε πω... όλοι αποφάσεις. Δεν πρόκειται να πω τη λέξη είμαι καλά. Ναι. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή και τα λουλούδια. Άντε καλέ. Αυτά τα κλισέ. Όχι καλέ. Εγώ θα πω. Είμαι ερωτευμένη. Ναι, είμαι ερωτευμένη.